Στην επιστολή του, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πιερίας, κ. Θανάσης Παπαγεωργίου, αναφέρει: «Το αποτέλεσμα της ψήφου της 6ης Μαΐου έδειξε καθαρά τι επιθυμεί και τι όχι ο ελληνικός λαός. Η εμφάνιση και στη χώρα μας, στο πολιτικό προσκήνιο ακραίων πολιτικών δυνάμεων, αν και είναι συνήθες φαινόμενο στη νεοφιλελεύθερη Ευρώπη των τελευταίων 2 δεκαετιών, θα πρέπει να προβληματίσει τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις. Η Ελλάδα και η Ευρώπη τώρα θα πρέπει να στραφούν σε πολιτικές επιλογές ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και να εγκαταλείψουν τη μονομερή επιλογή της δημοσιονομικής πειθαρχίας που προκαλεί λιτότητα, ύφεση και ανεργία». Το ΠΑΣΟΚ, αναλαμβάνοντας όλο το βάρος της διαχείρισης της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, στην προσπάθεια να κρατήσει τη χώρα όρθια, ταυτίστηκε με τα πολύ δύσκολα μέτρα για τον πολίτη. Έκανε λάθη και αστοχίες με αποτέλεσμα να πικράνει, να θυμώσει και να αγανακτήσει τους πολίτες που το εμπιστεύτηκαν. Οι πολίτες αποφάσισαν και η απόφασή τους είναι απόλυτα σεβαστή. Οι πολιτικές δυνάμεις που ενισχύθηκαν με βάση αυτά που υποσχέθηκαν και άλλες επιλογές που δεν επιβαρύνουν τον πολίτη και βγάζουν ανώδυνα τη χώρα από την κρίση, θα πρέπει να αναλάβουν τώρα την ευθύνη. Στην Πιερία, οι πολίτες που εμπιστεύτηκαν το ΠΑΣΟΚ, με τίμησαν με την ψήφο τους και με ανέδειξαν στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου. Η απουσία βουλευτικής έδρας για το ΠΑΣΟΚ στην Πιερία μου στερεί τη δυνατότητα να αγωνιστώ στο Κοινοβούλιο για τις αρχές και τις αξίες, οι οποίες στην πολιτική μου διαδρομή σφυριλάτησαν και διαμόρφωσαν τη δυνατή μου σχέση με όλους σας. Ευχαριστώ θερμά όλους τους πολίτες της Πιερίας που άντεξαν και αντιστάθηκαν στη δύσκολη συγκυρία και ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους με τίμησαν για μία ακόμη φορά με την ψήφο τους. Δηλώνω πως παραμένω στις επάλξεις του αγώνα για την έξοδο της χώρας από την κρίση, για την κοινωνία, τους πολίτες, για την Πιερία μας». Στη δική του ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών της 6ης Μαΐου, ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πιερίας, κ. Γιάννης Μαλτζάρης, αναφέρει: «Ευχαριστώ από καρδιάς όλους όσους στήριξαν το ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα όσους με τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Πολιτεύτηκα στην πιο δύσκολη περίοδο για την πολιτική. Δώσαμε ένα δύσκολο αγώνα μακριά από λαϊκισμούς και ακρότητες, λέγοντας την αλήθεια στους πολίτες της Πιερίας. Το ΠΑΣΟΚ υπέστη μια βαριά ήττα, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες του στη διαχείριση της κρίσης, ταυτιζόμενο με δύσκολα, σκληρά και δυσάρεστα μέτρα, εισπράττοντας το θυμό. Ο αγώνας για τη σωτηρία της πατρίδας μόλις άρχισε. Θέλω να διαβεβαιώσω όλο το δημοκρατικά σκεπτόμενο κόσμο πως θα είμαι δίπλα του στην πρώτη γραμμή του αγώνα». Στην ευχαριστήρια επιστολή του προς τους Πιερίες που τον υποστήριξαν, ο υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Πιερίας, κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος, αναφέρει: «Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους Πιερίες που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία, δίνοντάς της στον ομό μας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στη χώρα. Ιδιαίτερα ευχαριστώ αυτούς που με τίμησαν με την ψήφο τους. Ευχαριστώ επίσης και αυτούς που δεν με συμπεριέλαβαν στις επιλογές τους. Δυστυχώς η διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ήταν μικρότερη από κάθε άλλη φορά και εκ των πραγμάτων δεν είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω προσωπικά με πολλούς από τους συμπολίτες μας. Η καθημερινή μου επαφή και η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με τον κόσμο από κάθε μεριά της Πιερίας ήταν για μένα μια πρωτόγνωρη και ευχάριστη εμπειρία. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μου, του λαού του και της παράταξής μας με όλες μου τις δυνάμεις. Με εκτίμηση, Ξενοφών Ελευθερίου Μπαραλιάκος».